κατά των Σερών αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την άφιξη του Αγίου Φωτός. Με μικρή καθυστέρηση έφτασε πριν στις 7:20 το απόγευμα στην Αθήνα το κυβερνητικό αεροσκάφος που μετέφερε το ανέσπερο φως. Το μέγα θαύμα της Ανάστασης ζωντάνεψε και σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, λίγα λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι με την αφή του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο. Χιλιάδες πιστοί κατέκλυσαν τον Πανάγιο Τάφο, ενώ ισχυρά ήταν τα μέτρα ασφάλειας. Η ελληνική αποστολή υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Αμανατίδη βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα και παρέλαβε το ανέσπερο φως από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο τον Τρίτο. Είναι η στιγμή που ο Ορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος ο Τρίτος εξέρχεται από το Ιερό Κουβούκλιο στον Πανάγιο Τάφο με το Άγιο Φως. Για τους χριστιανούς, το Άγιο Φως συμβολίζει τη νίκη του Χριστού και τη ζωή απέναντι στο θάνατο. Χιλιάδες πιστοί και φέτος βρέθηκαν στον Πανάγιο Τάφο για να είναι ανάμεσα στους πρώτους που θα λάβουν το Άγιο Φως. Το τελετουργικό σχολαστικό και η παράδοση επιτάσσει ο Ορθόδοξος Πατριάρχης να εισέρχεται στο Ιερό Κουβούκλιο και να ηγείται της τελετής αφής του Αγίου Φωτός. Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί πριν από την τελετή γίνεται σχολαστικός έλεγχος του Πανάγιου Τάφου, τον οποίο παρακολουθούν εκπρόσωποι όλων των δογμάτων για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει υλικό το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη. Αμέσως μετά ο τάφος φραγίζεται με κερί μέλισσας. Στην τελετή παρίσταται και η ελληνική αποστολή υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Αμανατίδη. Αφότου ολοκληρώθηκε η τελετή αφής, ο κύριος Αμανατίδης μετέβη στο Πατριαρχείο της Ιερουσαλήμ, όπου σε σύντομη τελετή παρέλαβε το Άγιο Φως από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μέσα σε κλίμα χαράς τελέστηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου η πρώτη Ανάσταση σε όλες τις εκκλησίες της χώρας. Κλήθος και λαός της Ιεράς Μητρόπολης Σιδηροκάστρου στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής έψαλαν το «Ανάστα ο Θεός κρίνων τη γη» με τον Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου Μακάριο και τους ιερείς να ρίχνουν δάφνες ενώ μικροί και μεγάλοι χτυπούσαν τα στασίδια στέλνοντας το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού. «Ανάστα ο Θεός κρίνων τη γη» εψάλει σήμερα το πρωί Μεγάλο Σάββατο σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες η πρώτη Ανάσταση του Κυρίου. Το Μεγάλο Σάββατο, που είναι και το μοναδικό Σάββατο που νηστεύεται το λάδι, είναι η τελευταία ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας. Με κάθε λαμπρότητα εορτάστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο η πρώτη Ανάσταση το πρωί, χωροστατούντος τους Φεσμιωτά του Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου Μακαρίου. Η πρώτη Ανάσταση γέμισε μεγαλύνη τις ψυχές των πιστών που παρακολούθησαν την τελετουργία. Ακολούθησε κοφαντικός θόρυβος από καρέκλες που χτυπούσαν νεαρά παιδιά στο γυναικονίτη, ενώ φύλλα δάφνης έπεφταν στους πιστούς από τον Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου και τους ιερείς. Πένθυμοι ήχοι που θύμιζαν την κορύφωση του θείου δράματος πλημμύρισαν και φέτος τους δρόμους της πόλης των Σερών.
Τη Μεγάλη Παρασκευή κορυφώθηκε το θείο δράμα και η μέρα συμβολίζει τα συμβάντα της δίκης του Ιησού από τον Πόντιο Πιλάτο, τη μαρτυρική πορεία του προς το Γολγοθά, τη σταύρωσή του και την ταφή του. Εκατοντάδες ήταν οι πιστοί που παρακολούθησαν με κατάνοιξη τη θεία λειτουργία, την ακολουθία των επιταφείων και στη συνέχεια την περιφορά του στην πόλη των Σερών. Με θρησκευτική ευλάβεια και συγκίνηση, πλήθος Σεραίων συμμετείχε στην ακολουθία του επιταφείου στην πόλη των Σερών. Ο Σεβασμιότος Μητροπολίτης Σερών και Νικήτας Θεολόγος χωροστάτησε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών, τον οποίο υπερπλήρωσαν οι πιστοί για να προσκυνήσουν τον επιτάφιο και να ψάλουν τα εγκόμια μαζί με τους ιεροψάλτες. Στη συνέχεια ακολούθησε η περιφορά του επιταφείου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης των Σερών. Αμέσως μετά στην πλατεία Ελευθερίας της πόλης των Σερών, όπως κάθε χρόνο συγκεντρώθηκαν οι επιτάφοι των κεντρικών ενοριών της πόλης. Ας λατρέψομεν εκείνον που όπως σας είπα στη ζωή του επέλεξε να είναι το θύμα της κακίας, το θύμα του φθόνου, το θύμα της ιδιοτέλειας, το θύμα των σχεδιασμών και των ιδιοτελειών, το θύμα των ισχυρών, της θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας εκείνης της εποχής και της κάθε εποχής. Ας αγαπήσομεν εκείνον των νυμφίων Χριστών, ο οποίος επιπόθησε και επιποθεί υπερποτέ και άλλοτε την δική μας σωτηρία. Για χάρη μας σταυρώθηκε, για χάρη μας κατέβηκε στον Άδη, για να μην υπάρχει τίποτα αφώτιστο στη ζωή μας, για να μην υπάρχει τίποτα ανέλπιστο στην πορεία μας, για να μην υπάρχει τίποτα το αδιέξοδο εις την πορεία και εις την ζωή μας και εις την προσπάθεια. Να αγαπήσομεν τον Χριστόν. Τούτο το μήνυμα προσφέρει απόψινή βραδιά τον εσταυρωμένο Χριστό για μένα και για σας, εκείνον ο οποίος κατοίκησε και φιλοξενήθηκε στο μνήμα και εφώτισε τα σκοτάδια του θανάτου και του άδου. Να αγαπήσομεν τον Χριστόν, ο οποίος είναι δίπλα μας, δίπλα στον καθένα μας, και είναι ο Κυρηναίος στους δικούς μας σταυρούς. Στις δικές μας πτώσεις απλώνει το χέρι του και μας σώζει και μας ανορθώνει και μας χαρίζει ελπίδα και προοπτική στη ζωή μας. Και τούτη η πατρίδα, η σταυρωμένη πατρίδα, η Ελλάδα μας, ας πορευτεί κάτω από την σκιά του Σταυρού του Χριστού, που γίνεται Ανάσταση, που γίνεται δύναμη, γιατί είναι πολλά και δύσκολα και απειλητικά τα νέφη τα οποία έχουν πυκνώσει στην ζωή μας και στον εθνικό μας βίον. Είναι πολλά και απειλητικά τα νέφη και έχουμε ανάγκη ένα στήριγμα, αδελφοί, σαν και αυτό το στήριγμα που η πατρίδα μας είχε αιώνες τώρα. Και δεν έχασε, δεν αδικήθηκε η Ελλάδα από τον Χριστόν. Αντιθέτως διασώθηκε, αντιθέτως πορεύτηκε, αντιθέτως από τα μνήματα εξήλθε εις την ζωή και στο φως. Να αγαπήσει η πατρίδα μας τον Χριστόν, τον Σωτήρα Χριστό, τον Χριστό των Ελλήνων, εκείνον ο οποίος προσφέρεται για να σκεπάσει και πάλι την πατρίδα και το γένος μας. Η προσευχή μας τούτο το βράδυ, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, να είναι και για την πατρίδα, για την μάνα Ελλάδα μας, να είναι για τα παιδιά μας, τους στρατιώτες που είναι φυλακισμένοι εις την Τουρκία, να είναι μαζί με αυτή την πατρίδα που είναι σταυρωμένη χρόνια τώρα πολλά και μπροστά της απλώνεται ανασφάλεια και φόβος. Αλλά μη φοβήστε, μακάριο το έθνος, ου εστί Κύριος βοηθός αυτού. Μη φοβήστε και μη δηλιάτε. Αυτή η πατρίδα με τον Χριστόν πορεύτηκε και δεν έχασε, δεν αδικήθηκε, αντιθέτως διασώθηκε, αντιθέτως κράτησε το φως αναμένο. Χρόνια πολλά, αδελφοί, χρόνια ευλογημένα, φωτισμένα, χρόνια σταυροαναστάσιμα,
χρόνια μετανοίας και ευλογίας του Θεού. Αμήν. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση, πατρίδα. Καλή Ανάσταση στις ψυχές μας. Καλή Ανάσταση στα παιδιά μας, τους στρατιώτες που είναι φυλακισμένοι, άδικα φυλακισμένοι. Καλή Ανάσταση στις ψυχές όσων αγαπούν τον Χριστόν μας. Αμήν. Καλά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και νομίζω ότι είναι αυτές οι δύσκολες οι ώρες. Νομίζω είναι δύσκολες για όλο το έθνος, για όλους τους Έλληνες και από οικονομικής άποψης το λέω. Μακάρι η Ανάσταση που θα έρθει αύριο να φέρει Ανάσταση και στις καρδιές μας και στις ψυχές μας και παντού. Χρόνια πολλά σε όλους. Οι Μανούλες να βρουν γρήγορα τα παιδιά τους, το κυριότερο παιδιά. Τι άλλο να σας πω. Ό,τι καλύτερο για την Ορθοδοξία μας. Σε κάθε γωνιά της γης η Ορθοδοξία με κατάνοιξη, ευλάβεια και συντριβή βίωσε τα πάθη του Θεανθρώπου. Σε κλίμα κατανοητικό τελέστηκαν χθες τα εγκόμια και η περιφορά του επιταφείου και στην Αλεξανδρούπολη. Σε κλίμα κατάνοιξης πλήθος πιστών συμμετείχε στην περιφορά του επιταφείου του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη. Εκατοντάδες πιστοί κάθε ηλικίας με δέος και με αναμένα κεριά στα χέρια ακολούθησαν τον επιτάφιο κατά την περιφορά τους στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Η πομπή κατέληξε στην κεντρική λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης κάνοντας μία στάση μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο. Στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Βυσαλτίας, τον κύριο Αθανάσιο Κουντουρά, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, διότι δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με τα απορρίμματα στο Δήμο Βυσαλτίας. Υπάρχουν περιοχές όπου η κάδη είναι γεμάτη με απορρίμματα. Ο Αντιδήμαρχος θα μας πει το τι ακριβώς συνέβη, για ποιο λόγο προέκυψε το ζήτημα αυτό. Αντιδήμαρχε, χρόνια σας πολλά. Να σας διορθώσω, δεν είμαι αντιδήμαρχος Καθαριότητας, είμαι αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Κοινού, ενώ παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Ωραία, αντιδήμαρχος, δεν υπάρχει θέμα, εντάξει. Λοιπόν, αντιδήμαρχε, χρόνια σας πολλά. Να πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη με το θέμα. Όπως σας είπα και προηγουμένως που είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία, η σύμβαση του εργολάβου έληξε στις 4 Απριλίου. Ναι. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που είχαμε τη Δευτέρα, πήραμε απόφαση να κάνουμε χρήση του 1/10 του 1/10 από τον προϋπολογισμό των σκουπιδιών και να το δώσουμε σε απευθείας ανάθεση. Από τις 4 του μηνός μέχρι τώρα ο εργολάβος μας εξυπηρετεί. Γιατί εάν δεν ψηφιστεί, αν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός, δεν μπορούμε ούτε αυτό να το ενεργοποιήσουμε. Mm-hmm. Ο εργολάβος έκανε προσπάθειά μας, εξυπηρέτησε και ήδη αυτή τη στιγμή το πρόβλημα παρουσιάστηκε στον Αχινό. Πήγε το πρωί, πήρε τους μισούς σκάδους, επειδή δεν είχε πάρα πολύ σκουπίδια, ναι. Και επειδή δεν λειτουργεί το δικό μας στο ΣΜΑ, αναγκάζεται και πηγαίνει, αδειάζει την παλιόχωρα πάνω στη χωματερή. Mm-hmm. Ξαναγύρισε, πήρε τους άλλους μισούς και αυτή τη στιγμή μαζεύει και τους υπόλοιπους και το θέμα έχει λυθεί. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή πρόβλημα. Δεν είχαμε πρόβλημα. Mm-hmm. Μόνο στον Αχινό. Μόνο στον Αχινό, το οποίο αυτή τη στιγμή. Τώρα σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τον πρόεδρο, ήδη πήγε η σκουπιδιάρα και τα μαζεύει και τα υπόλοιπα. Μάλιστα, γιατί από ό,τι ενημερωθήκαμε υπήρχαν ζητήματα και μάλιστα ο πρόεδρος ίσως και να... Βιάστηκε λίγο, εγώ μίλησα με τον πρόεδρο, βιάστηκε, γιατί εγώ από το πρωί ήρθα σε επικοινωνία με το παλικάρι που δουλεύει, ναι. Που δουλεύει το απορριμματοφόρο, ναι. Και μου είπε ότι θα πήγαινε να αδειάσει, θα γύριζε. Γύρισε. Πήρε πάλι μερικούς σκάδους, επειδή είχαμε και τη Δάφνη, και φεύγοντας πάλι, δεν προλαβεί, είναι πάρα πολλά τα σκουπίδια, και ήρθε τρίτη φορά. Τρίτη φορά τώρα αυτή τη στιγμή μαζεύει σκουπίδια στον Αχινό. Μάλιστα. Μακάρι να λυθεί το ζήτημα, γιατί ξέρετε, άγιες μέρες είναι σήμερα και αύριο. Υπάρχουν. Τα προβλήματα είναι να αντιμετωπίζονται, κύριε Κώτα. Βεβαίως. Εμείς στεναχωριούμαστε περισσότερο και από τους δημότες και από όλους
γιατί οι δημότες από εμάς τα περιμένουμε. Αλλά μερικές φορές υπάρχουν και στάθμητοι παράγοντες που πρέπει να υπάρχει λίγο υπομονή και δεν χρειάζεται να φτάνουμε σε ακραίες περιπτώσεις ή να κάνουμε αναρτήσεις στο Facebook και να παίρνουμε αστυνομίες και τηλεοράσεις. Αυτά λύνονται μεταξύ μας. Ναι, σωστά. Απλά υπάρχει όμως και, υπάρχει και το αίσθημα της, της καθαριότητας της περιοχής. Λογικό, δεν είναι τώρα άμα βλέπεις τους κάδους σου να είναι φορτωμένοι με σκουπίδια. Μέλημά μας, κύριε Κώτα, είναι να κρατάμε τα χωριά μας καθαρά, να έχουν νερό να πίνουν. Παρόλο που υπάρχουν προβλήματα, ήδη, όπως ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα στο Δήμο μας είναι ο προϋπολογισμός. Yeah. Ο προϋπολογισμός έπρεπε να ψηφιστεί τον Οκτώβριο, έχουν περάσει 6 μήνες και ακόμα ο προϋπολογισμός δεν έχει εγκριθεί. Και χωρίς προϋπολογισμό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τα γνωρίζετε. Ξέρουμε, είναι, και, είναι και απλήρωτοι και οι υπάλληλοι σας και τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όλοι είναι απλήρωτοι. Μάλιστα. Μακάρι να είναι το τελευταίο αυτό περιστατικό, να λυθούν τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Άγιες μέρες είναι, θα τα βρείτε και μεταξύ σας, πρόεδρε κτλ. Εδώ πέρα μια Θεσσαλονίκη, 7 μέρες δεν είχε νερό μια ολόκληρη πόλη. Ναι, εντάξει. Εμείς πάλι σε μία μέρα το πρόβλημα το αντιμετωπίσαμε. Ναι. Καλό είναι να τα βλέπουμε, αλλά να είμαστε μακριά από αυτά τα ζητήματα, έτσι. Να μην τα έχουμε παραδείγματα. Η καλοπροαίρετη κριτική τη θέλουμε και τη ζητάμε. Εμείς λέμε ότι τα μάτια τα δικά μας, τα χωριά είναι οι πρόεδροι και ο κόσμος. Mm-hmm. Ό,τι πρόβλημα παρουσιάζεται που εμείς δεν μπορούμε να το εντοπίσουμε, να μας ενημερώνουν. Εγώ τους λέω πάντοτε, το τηλέφωνο μου, ό,τι πρόβλημα βλέπετε, να μας παίρνετε τηλέφωνο. Έστω και μια λάμπα που είναι καμένη, να μας ειδοποιείτε να μπορούμε να πάμε να την αλλάξουμε. Γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς όλα τα χωριά τι γίνεται. Έτσι, σωστά. Οπότε, πρόεδρε, μένουμε σε αυτά. Κρατώ αυτά τα οποία μου είπατε ότι το θέμα θεωρείται λήξαν. Έχει λυθεί, και ήδη το απορριμματοφόρο είναι στον κοινό. Ωραία. Και μαζεύει και τους υπόλοιπους κάδους. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Καλή να Ανάσταση. Καλά, καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά, καλό Πάσχα σε εσάς και όλους τους τηλεθεατές σας. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, να είστε καλά, Αντιδήμαρχε. Αυτά λοιπόν είναι ως απάντηση του Αντιδημάρχου, του κυρίου Αθανάσιου Κουντουρά. Το θέμα, λέει ο κύριος Κουντουράς, έχει λυθεί. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε και θα δούμε τις επόμενες ημέρες τι ακριβώς θα συμβεί. Τώρα, ουρές σχηματίστηκαν σήμερα το πρωί, κυρίες και κύριοι, μεγάλο Σάββατο, στα ακροπολία της πόλης των Σερών, προκειμένου οι Σεραίοι καταναλωτές να προμηθευτούν τον παραδοσιακό Βελία, αλλά και άλλα είδη για το πασχαλινό τους τραπέζι. Την τιμητική αύριο έχει το αρνί και το κατσίκι. Τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες αγορές τους για το πασχαλινό τραπέζι είχαν οι Σεραίοι καταναλωτές λίγες ώρες πριν το Πάσχα. Ο παραδοσιακός Οβελίας είχε την τιμητική του, κάτι που είχε ανεβάσει ιδιαίτερα την κίνηση στα ακροπολία της πόλης. Οι τιμές, σύμφωνα με τους κροπόλες, ίδιες με πέρσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο εκ μέρους του Σωματείου Ακροπολιών που προτίμησε τα ακροπολία του Σωματείου, τα παραδοσιακά ακροπολία. Τους ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση. Και εμείς θα τα κάνουμε ό,τι καλύτερο για να τους εξυπηρετούμε πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με ποιοτικά και τόπια προϊόντα. Θεωρώ ότι ήδη έχουν εξαντληθεί όλα. Από ό,τι έχω έτσι επικοινωνία, έχουν εξαντληθεί. Όλος ο κόσμος έφυγε ικανοποιημένος, έκανε όλες τις αγορές του. Πιο πολύ φυσικά λόγω γιορτών Πάσχα, αρνί, κατσίκι, περισσότερο το κατσίκι προτιμάει ο κόσμος από ό,τι κατάλαβα. Τα κοτόπουλα πολύ καλά, τα χοιρινά μας εννοείται και μοσχάρι. Ασταμάτητα πάντα υπάρχει το μοσχάρι στα σπίτια του, στις οικογένειες. Ικανοποιημένοι πάρα πολύ, ναι, ξεπουλήσαμε, πολύ ευχαριστημένοι για τη στήριξη της γειτονιάς πάνω απ' όλα εδώ πέρα που έχουμε το μαγαζί μας και γενικά από όλο τον κόσμο. Παιδιά, για να πω την αλήθεια, το τελευταίο τριήμερο μας χαροποίησε κάπως η κατάσταση, γιατί πιο μπροστά ήταν απελπιστική. Mm-hmm. Περάσαμε βαρύ χειμώνα. Δόξα τω Θεώ, πιστεύω ότι από εδώ και μετά θα έχουν στρώσει όσο μπορούν τα πράγματα. Βγαίνει και κάνει αγορές για τα τραπέζια. Ναι, στοχευμένες, αλλά κάνει. Δεν υπάρχει και το παλιό το βάλει, αλλά κάνει. Δόξα τω Θεώ, δηλαδή είμαστε ευχαριστημένοι πάρα πολύ. Τι προτιμούν εδώ οι Σεραίοι από το κόσμο τώρα? Κυρίως αυτά που είναι για μαγκάλι. Mm-hmm. Κυρίως για μαγκάλι που βγαίνουν τέτοιες μέρες, μάλλον θα βάλουν. Καλός καιρός, φαίνεται, θα βάλουν όλοι μαγκάλι. Τις τελευταίες ημέρες οι καταναλωτές προμηθεύτηκαν τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι. Οι Σεραίοι επέλεξαν και φέτος τα ακροπολία της γειτονιάς, προκειμένου να προμηθευτούν τα καλύτερα και πιο φρέσκα κρέατα για να τηρήσουν το έθιμο του Πάσχα και να περάσουν καλά μαζί με τις οικογένειες και τους φίλους τους. Κατσικάκι για ένα τέτοιο και θα βάλουμε και στη σχάρα πάνω να τα ψήσουμε μερικά πράγματα. Τα κλασικά όπως κάνουν οι γονείς. Πάντα. Θες μέσα. Στο χωριό. Λευκόνα.
Αυτές οι μέρες είναι για όλους. Καλή ανάσταση, καλό Πάσχα για όλους. Κοκορέτσι, κοντοσούβλι. Παραδοσιακά, πάντα. Από όλα. Από όλα. Αρνί, κατσίκι. Αρνί. Αρνί. Συνήθως αρνί ψήνουμε εμείς. Είμαστε καμιά 25 άτομα. Ωραία, να έρθουμε και εμείς να κάνουμε και ρεπορτάζ. Να έρθετε, γιατί όχι. Να σας χαιράσουμε. Έχουμε και δικό μας τσίπουρο, δικό μας κρασί. Ωραία. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή ανάσταση. Να περάσουμε και λίγο καλά. Τι πήρατε, τι έχετε πάρει. Μπριζόλες. Κιμά. Θα ψήσουμε, θα πάμε. Θα προσπαθήσουμε να περάσουμε καλά. Όλο ο κόσμο να είναι καλά, να περάσει καλά. Ετοιμασίες για το Πασχαλινό τραπέζι. Τι να κάνουμε. Τι πήρατε. Διάφορα. Οικογενειακά στο σπίτι. Ναι, ναι. Σνίτσελ, κοτόπουλο και κιμά. Και του χρόνου με υγεία. Το τραπέζι έτοιμο το Πασχαλινό. Ετοιμάζεται, ετοιμάζεται. Θα έχει κοντοσούβλι, κοκορέτσι, η πεθερά μου θα κάνει και παππούδες και διάφορα. Από όλα θα έχει. Αυξημένη ήταν η κίνηση και στα οροπολία της πόλης των Σερών. Εννοείται ότι η Πασχαλινό τραπέζι χωρίς 40 δεν γίνεται. Η κίνηση πάει πάρα πολύ ωραία. Ο κόσμος έρχεται, ψωνίζει, ανταποκρίνεται. Τα πράγματα είναι φτηνά, πληθώρα μεγάλη, ποιότητα καλή. Και είμαστε εδώ να εξυπηρετούμε. Έχει τώρα πάρα πολύ ωραίες νόστιμες ντομάτες. Έχει μαρουλάκι εντόπιο πολύ ωραίο. Αγκουράκια εντόπια πάρα πολύ ωραία. Βασικά είναι αυτά. Και μετά έχουμε συσκευασμένες σαλάτες, οι οποίες και εκείνες φεύγουν αρκετά. Τιμές. Τιμές είναι, νομίζω ότι είναι από τα πιο φθηνά Πάσχα. Μειωμένες σε σχέση. Ναι. Έχει πληθώρα. Παρόλο που το Πάσχα έπεσε λίγο νωρίς, τα πράγματα είναι φθηνά και πολλά. Επιστρέφουμε στην συζήτηση που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο όσον αφορά τα απορρίμματα στη Βυσαλτία και συγκεκριμένα στον Αχινό. Θέλει να παρέμβει ο πρώην Αντιδήμαρχος του Δήμου Βυσαλτίας, ο κύριος Γιώργος Μαυρίδης, που είναι στην άλλη άκρη τώρα της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο και το τι ακριβώς θέλει να μας πει. Κύριε Μαυρίδη, καλό σας βράδυ και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, κύριε Κώτα. Χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, για πείτε μου λίγο, τι έγινε. Λίγες ώρες πριν από το Πάσχα δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα εκεί στον Αχινό. Γεμάτη η κάδη με απορρίμματα. Ακούσαμε τι μας είπε και ο Αντιδήμαρχος. Για πείτε μου, τι συμβαίνει. Τίποτα, κύριε Κώτα. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα από αυτόν τον τρόπο που έχει επιλέξει η Δημοτική Αρχή να εκδικηθεί όλους αυτούς τους προέδρους που έχουν υπογράψει για το καινούργιο τεχνικό πρόγραμμα. Η παρέμβαση ήταν καθαρά από τη Δημοτική Αρχή να μην μαζευτούν οι κάδοι σε συγκεκριμένα χωριά. Ένα από αυτά τα χωριά ήταν και ο Αχινός. Αυτό που λέει ο κύριος Αντιδήμαρχος, συγγνώμη κιόλας, εντάξει, πιστεύω δεν έχει καμία εικόνα. Ο προϋπολογισμός δεν έχει να κάνει με θέματα ούτε νερού, ούτε υγειονομικής φύσεως πράγματα όπως είναι τα σκουπίδια. Ό,τι και να γίνει, ο εργολάβος είναι πληρωμένος. Αυτή η εργολαβία που έχει βγει και έχει δημοπρατηθεί από το Δήμο Βυσαλτίας. Δεν έχει μείνει καμιά φορά απλήρωτος. Mm-hmm. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ότι είναι απλήρωτος ο εργολάβος. Απλώς, εντάξει, τώρα προσπαθούν με κάποιο τρόπο, με οποιοδήποτε τρόπο, και ένας από αυτούς και θλίβου μου το λέω που έχουν πέσει τόσο χαμηλά σαν δημοτική αρχή, προσπαθούν με κάθε τρόπο να εκδικηθούν τον κάθε πρόεδρο και δημοτικό σύμβουλο που είναι αντίθετος μαζί τους. Είναι σοβαρό αυτό το οποίο τώρα λέτε. Ότι δηλαδή δεν γίνεται αποκομιδή των απορριμμάτων, διότι είναι αντίθετη στο θέμα που... Κύριε Κώτα, εμείς έχουμε καλέσει την αστυνομία, έχει γίνει καταγραφή του συμβάντος, ναι, από την Τρίτη, πρώτο Θεός, θα προβούμε σε ανάλογες ενέργειες. Αυτό συμβαίνει και σε άλλα πράγματα, σε πιο μικρές, παράδειγμα σε μηχανήματα έργου, σε καλαθοφόρα οχήματα, σε γκρέιντερ, το έχουν προχωρήσει λίγο παραπάνω. Τώρα έχουν φτάσει και στο θέμα που είναι τα σκουπίδια. Αλλά τα σκουπίδια, θέλω να τους διαβεβαιώσω όλους αυτούς τους συναδέλφους που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Είναι θέμα ζωτικής σημασίας και υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δεν μπορεί να αφήνουν χωριά, παράδειγμα, που διπλασιάζεται ο πληθυσμός σε αυτές τις άγιες μέρες, να τα αφήνουν με τόσο πολλά σκουπίδια. Το ίδιο ζήτημα υπήρχε και στη Δάφνη, λέει ο Αντιδήμαρχος. Και εκεί ακριβώς το ίδιο θέμα δημιουργείται. Ναι, και ο πρόεδρος της Δάφνης και αυτός τυχαίνει να έχει υπογράψει το καινούργιο το πρόγραμμα που περάσαμε πριν από ένα μήνα περίπου. Μάλιστα. Ποιοι άλλοι δήμαρχοι, ποιες άλλες τοπικές κοινότητες ψήφισαν για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και τις υπόλοιπες. Από τους 27 προέδρους, ναι, 21
ψήφισαν την πρόταση που έκαναν οι 5 ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι και αντιπολίτευση, το καινούριο τεχνικό πρόγραμμα. Μάλιστα. Από εκείνη τη μέρα και μετά υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Το είδαμε και με το θέμα των στεφανιών. Mm-hmm. Από τη στιγμή η Δημοτική Αρχή δεν μπορούσε να πάρει στεφάνια, με τα λύπη που έμαθα ότι προμηθεύτηκε άλλων κόνους για να βάλει στην πλατεία. Μάλιστα. Εντάξει, μερικά πράγματα ο κόσμος δεν είναι χαζός, κύριε Κώτα, και πιστεύω κρίνει. Τώρα εντάξει, μπορεί να βγει και ο κύριος Κουντουράς να είπε κάτι, αλλά μέχρι εκεί είναι. Δεν μπορούν να πείσουν πλέον κάποιον. Αυτή την ώρα που μιλάμε, έχει προχωρήσει το συνεργείο σε αποκομιδή των απορριμμάτων ή... Από ό,τι μου ενημέρωσαν μετά την παρέμβαση της αστυνομίας, έχει έρθει κάποιο απορριμματοφόρο. Τώρα δεν ξέρω αν θα καλύψει μόνο τον Αχινό ή έχουν μείνει κάποια άλλα χωριά. Μάλιστα. Εσείς όμως μένετε σε αυτό το οποίο μου είπατε, θα το καταγγείλετε το θέμα. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό, και για... σας είπα ότι υπάρχουν πολλά θέματα που η Δημοτική Αρχή τα κάνει με... βρίσκει πολλές προφάσεις να μην εξυπηρετήσει. Παράδειγμα, τι να σας πω, κύριε Καρά, έχουν φτάσει σε σημείο να μην προμηθεύουν τους προέδρους με λάμπες. Ενώ έχουμε κάνει μια δημοπρασία με 4.000 λάμπες, υπάρχουν στο Δήμο οι λάμπες. Και έχει φτάσει τόσο χαμηλά αυτό το επίπεδο της Δημοτικής Αρχής, που λέει ότι δεν έχουμε λάμπες γιατί δεν έχουμε προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτά όλα που είναι πάγιες ανάγκες, όπως πετρέλαια, σκουπίδια, νερά, αυτά είναι ρεύματα, είναι όλα πληρωμένα. Δεν έχει σχέση η μη ψήφιση του προϋπολογισμού με αυτές τις δαπάνες. Πάντως, πριν ο κύριος Κουντουράς είπε ότι σε περίπτωση που υπάρχουν καμένες λάμπες να ενημερώνουν οι πρόεδροι τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, προκειμένου να γίνεται η αντικατάστασή τους. Αυτό εδώ. Μιλάμε για πράγματα απλά που αναγκάζουν τον πολίτη να το κάνουν εξυπηρέτηση, κύριε Κώτα. Δηλαδή, πρέπει ο πολίτης να απευθυνθεί στον αντιδήμαρχο για μια λάμπα. Υπάρχει η τεχνική υπηρεσία, υπάρχει ο αρμόδιος προϊστάμενος της υπηρεσίας, υπάρχουν οι πρόεδροι. Αλλά σας λέω, θλίβομαι. Θλίβομαι που έχουν πέσει τόσο χαμηλά. Μάλιστα. Θλίβομαι. Κύριε Μαυρίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Και ένα παραπάνω και τέτοιες άγιες μέρες να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Σωστά. Με την αποκομβή του ιδιώτη. Τα σκουπίδια που είναι σε ιδιώτη, δεν είναι της Δημοτικής Αρχής, έχει περάσει σε ιδιώτη. Τέλος πάντων, καλή ανάσταση. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή ανάσταση και θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουν κάνει, θα έχουν προχωρήσει την αποκομιδή, έστω και μέχρι πριν την ανάσταση θα έχουν καθαρίσει τουλάχιστον όλοι κάδι. Μακάρι. Θέλω να το πιστεύω. Καλή ανάσταση. Καλή ανάσταση. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν, και ακούσαμε και τη δήλωση του κύριου Μαυρίδη, ήθελε να κάνει παρέμβαση. Πάμε τώρα όμως να δούμε πώς κινήθηκε και η αγορά όσον αφορά τα εμπορικά καταστήματα των Σερών. Οι Σεραίοι έμποροι περίμεναν μέχρι και την τελευταία στιγμή ανάσταση στα ταμεία τους, κάτι που όπως λένε δεν έγινε. Μουδιασμένη ήταν η πασχαλινή αγορά των Σερών λίγες ώρες πριν το Πάσχα στα εμπορικά καταστήματα, με τα σημάδια της οικονομικής κρίσης να είναι εμφανή. Οι καταναλωτές εμφανίστηκαν στις αγορές τους συγκρατημένοι και οι έμποροι, μέχρι και την τελευταία στιγμή, πίστευαν ότι η εορταστική περίοδος θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Περιμένουμε και τις άλλες μέρες περιμέναμε, αλλά ήταν υποτονική η κίνηση. Εχθές κινήθηκε λίγο η αγορά. Σήμερα περισσότερο ο κόσμος ασχολείται, νομίζω, με το φαγητό και αυτά. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Καμιά φορά από εκεί που δεν περιμένεις, εκεί έρχεται ο κόσμος και έχει κάποια κίνηση. Φέτος πάντως ήταν απογοητευμένος ο κόσμος, να μην τα λέμε αυτά βέβαια τέτοια μέρα που είναι, αλλά είναι σε όλη την Ελλάδα αυτό το φαινόμενο, ήταν πολύ υποτονική η κίνηση. Ωστόσο είστε αισιόδοξοι μήπως αλλάξει το κλίμα τις τελευταίες ώρες? Μπορεί, γιατί υπάρχει κόσμος που είναι και τις τελευταίες στιγμές, κάποια δώρα αυτά, τελευταία στιγμή έρχονται και κάτι παίρνουν. Κίνηση δυστυχώς δεν ήταν αυτή που περιμέναμε. Ο κόσμος έδωσε για τα βασικά αγαθά που είναι αυτές τις μέρες, το αρνί, τα υπόλοιπα. Οπότε από τα λίγα που έχει, που τον έχουν περισσέψει, δεν μπόρεσε να δώσει και στην αγορά να πέσει χρήμα. Ευελπιστούμε τώρα σήμερα, τελευταία μέρα, μου πείτε, δεν θα γίνει κάτι εντυπωσιακό. Αλλά εμείς εδώ είμαστε και περιμένουμε τον κόσμο να βγει να ψωνίσει. Οι έμποροι και οι καταστηματάρχες υποστήριξαν πως το σεραϊκό καταναλωτικό κοινό μπορούσε να βρει μεγάλη ποικιλία ειδών σε τιμές για όλα τα βαλάντια, ελπίζοντας και στη δική τους ανάσταση. Είναι η τελευταία μέρα, όπως αναφέρατε. Όποιος χρειάζεται έστω κάτι την τελευταία στιγμή, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι με πάρα πολύ καλές τιμές. Η αγορά μας είναι πλήρως
ενισχυμένη σε όλα τα είδη, είτε στην ένδυση είτε στην υπόδηση, και πιστεύω ότι ο κόσμος των Σερών τίμησε φέτος την αγορά στο μέτρο του δυνατού πάντοτε, όσο μπορεί ο καθένας να μπορέσει να καταναλώσει, και ελπίζουμε ότι σήμερα σαν τελευταία μέρα θα βγει στους δρόμους, είναι και καλός ο καιρός, για να μπορέσουμε όλοι να είμαστε ευχαριστημένοι. Και φέτος το Πάσχα θα το γιορτάσουμε μαζί με εκπληκτικές προσφορές στα καταστήματα Kansas. Όλα τα αλλαντικά έδεσμα, κοπής και τυποποιημένα, 50% φθηνότερα. Μισή τιμή. Δεν το λέμε απλά, το κάνουμε. Συνεργαζόμαστε με επιλεγμένους ντόπιους κτηνοτρόφους για να σας προσφέρουμε το καλύτερο και ποιοτικότερο κρέας κάθε μέρα στις καλύτερες τιμές. Κιμάς ανάμεικτος από ελληνικό ντόπιο κρέας, το κιλό με 4,95. Φέτα πόπλα ρύσης, το κιλό με 6,90. Παραδοσιακές πασχαλινές γεύσεις και μυρωδιές από το φούρνο μας. Πασχαλινό τσουρέκι με αυγό 900 γραμμαρίων από το Καρβέλι με 4,20. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml τα 24 τεμάχια μόνο 12 ευρώ. Αλλά και είδη πορτοκαλάδα και πέψη 1,5 λίτρου με 85 λεπτά. Και τώρα αποκτήστε τη νέα συλλογή από απίθανα σκεύη για την κουζίνα σας στη μισή τιμή με την κάρτα Kansas Economy και μόνο 10 ευρώ αγορές. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Όλοι εμείς στα Supermarket Kansas σας ευχόμαστε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Ικανοποιημένη δηλώνει η διοίκηση του ΚΤΕΛ Σερών αναφορικά με την κίνηση των τελευταίων ημερών. Οι εκδρομείς και φέτος επέλεξαν για τις μετακινήσεις τους στο υπεραστικό ΚΤΕΛ, το οποίο διαθέτει υπερσύγχρονα λεωφορεία, τα οποία παρέχουν και νέες υπηρεσίες στους πελάτες, όπως αναφέρει με δηλώσεις του αντιπρόεδρος του ΚΤΕΛ Μιχάλης Βενέτης. Χιλιάδες εκδρομείς εγκατέλειψαν τις τελευταίες ώρες της μεγαλοπόλης για τον τόπο καταγωγής τους, προκειμένου να γιορτάσουν οικογενειακά το Πάσχα. Η διοίκηση του ΚΤΕΛ Σερών χαρακτηρίζει ικανοποιητική την κίνηση που παρατηρείται αυτές τις ημέρες, καθώς εκδρομείς από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας μας χρησιμοποίησαν το περαστικό ΚΤΕΛ για τις διακοπές τους. Όλο ένα και περισσότεροι εκδρομείς εμπιστεύονται για τη μετακίνησή τους στα υπερσύγχρονα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Σερών, τα οποία παρέχουν και νέες υπηρεσίες στους πελάτες, ανέφερε με δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος του ΚΤΕΛ Σερών Μιχάλης Βενέτης. Είναι μέρες γιορτινές, έχουμε, μπορώ να πω, καλή κίνηση. Τα δρομολόγια είναι κανονικά. Εάν χρειαστούν, θα βάλουμε και εφεδρικά για να εξυπηρετήσουμε το κοινό των Σερών. Οι τιμές είναι ελκυστικές, έχουμε κάνει και αρκετές προσφορές όπως γνωρίζετε. Περιμένουμε τον κόσμο να μας επισκεφτεί στην πόλη των Σερών και να γιορτάσουν μαζί με τα δικά τους πρόσωπα. Έχουμε μια καλή, μπορώ να πω, κίνηση από Θεσσαλονίκη προς Σέρες. Δρομολόγια υπάρχουν αρκετά, θα τα αυξήσουμε αν χρειαστούν. Κόσμο θέλουμε, λεωφορεία έχουμε. Από την Αθήνα έχουμε δρομολογήσει ήδη εφεδρικά λεωφορεία και είμαστε πανέτοιμοι και για τον ερχομό και για την επιστροφή των επιβατών. Το προτιμούνε το ΚΤΕΛ, ο στόλος μας είναι ανανεωμένος κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Έχουμε καινούργια λεωφορεία, τον έχουμε ανανεώσει το στόλο και περιμένουμε τον κόσμο. Με τον κόσμο γίνονται όλα. Η διοίκηση του ΚΤΕΛ Σερών περιμένει πως θα υπάρξουν περισσότερα δρομολόγια και μετά τη γιορτή του Πάσχα για την επιστροφή του κόσμου στις βάσεις του. Πολλές ευχές, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, να περάσουν καλά με τους οικείους τους και όπως προανέφερα, ειρήνη και υγεία πάνω απ' όλα. Καλό Πάσχα με τις καλύτερες προσφορές στα καταστήματα Kansas. Ελληνικό παραδοσιακό κοκορέτσι με 8,35 το κιλό. Μην ξεχάσετε τα απαραίτητα για ένα μοναδικό ελληνικό Πάσχα. Ξυλοκάρβουνα, συσκευασία 5 κιλών με 4,10. Ηλιέλαιο διαλεγμένο 5 λίτρων με 4,98. Στα καταστήματα Kansas φροντίζουμε το πασχαλινό τραπέζι να γεμίζει με τα καλύτερα προϊόντα του τόπου μας και να τα βρίσκεται στις καλύτερες τιμές. Όλα τα σεραϊκά κρασιά Κίαθος 30% φθηνότερα. Όλα τα σεραϊκά αναψυκτικά νέκταρ 1,5 λίτρου με 85 λεπτά. Αλλά και χαρτί υγείας τέντερ τρίφυλλο τα 20 ρολά μόνο 4,50. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Όλοι εμείς στα Supermarket Kansas σας ευχόμαστε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση.
Όπως και η κατασκευή τους, έτσι και ο καθαρισμός, η περιποίηση και η φύλαξή τους απαιτούν ειδική τεχνική και άρεστη γνώση. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων Κατζή Ανδρέου Στέφανος. Με υπερσύγχρονο και συνεχώς ανανεωμένο εξοπλισμό, φροντίζουμε τα πολύτιμα χαλιά σας με απόλυτη υπευθυνότητα. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων Κατζή Ανδρέου Στέφανος. Τίναγμα με ρυθμιζόμενη δόνηση για απόλυτη προστασία. Πλύσιμο με εγκεκριμένα οικολογικά υλικά που προστατεύουν εσάς και το περιβάλλον. Στυπτήριο για την απομάκρυνση και των τελευταίων ενδεχόμενων καταλήπων. Στέγνωμα σε φυσικές συνθήκες, μακριά από τις βραδερές ακτίνες του ήλιου. Σύγχρονο στεγνοτήριο για τους δύσκολους χειμερινούς μήνες. Συσκευαστήριο με αυτόματη μέτρηση και ποιοτικό έλεγχο. Ειδικό τμήμα στεγνού καθαρισμού μεταξωτών και χειροποίητων χαλιών. Εξειδικευμένο τμήμα απολύμανσης και κολαρίσματος. Αντικατάσταση σε φθαρμένα ρέλια ή κρόσια, απλά ή χειροποίητα. Ειδική φροντίδα για παπλώματα, φλοκάτες και κουβέρτες. Φύλαξη σε χώρους με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και αέρα. Άμεση εξυπηρέτηση, παραλαβή και παράδοση στο σπίτι σας. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων Χατζή Ανδρέου Στέφανος. Η σιγουριά στα χαλιά. Αυτό το Πάσχα είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στο δρόμο, αναφέρει στο μήνυμά της η ελληνική αστυνομία. Η ζωή μπορεί να χαθεί σε μια στιγμή. Ας την προστατεύσουμε, καταλήγει το βίντεο της Ελλάς, το οποίο επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει για τις μετακινήσεις τους πολίτες τις ημέρες του Πάσχα, υφιστώντας παράλληλα την προσοχή έτσι ώστε να αποφευθούν τροχαία ατυχήματα. Ένα τηλεοπτικό σποτ με το οποίο προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες ώστε να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους στις ημέρες του Πάσχα, έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία. Στο σύντομο σποτ φαίνεται ένα αναμένο κερί το οποίο σβήνει και ακολουθεί λεζάντα. Η ζωή μπορεί να χαθεί σε μια στιγμή, ας την προστατεύσουμε. Αυτό το Πάσχα ας είμαστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί στο δρόμο, συνεχίζει στο μήνυμά της η ελληνική αστυνομία. Είμαι παραγωγός του ξηροτόπου και φέτος τα αρνιά μας και τα κατσίκια μας θα τα βρείτε στα σούπερ μάρκετ Κάντζα. Εύχομαι καλό Πάσχα σε όλους. Ονομάζομαι Ζαχαρίας Πελιτάρης, είμαι κτηνοτρόφος της Ορεινής και φέτος τα κατσίκια και τα αρνιά θα τα δώσουμε στα σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές και καλή Ανάσταση. Είμαι ο Παντελής Ορίτκος από την Ορεινή, παραγωγός και φέτος θα βρείτε τα κρέατά μας στο σούπερ μάρκετ Κάντζας. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση. Παρακαλώ. Ορίστε. Και φέτος το Πάσχα σας περιμένουμε στα καταστήματα Κάντζας για να πάρετε ελληνικά, φρέσκα, τόπια κρέατα και ειδικά τα αρνάκια και τα κατσικάκια μας που θα είναι από την Ορεινή και από τον ξηρότοπο Σερών. Supermarket Κάντζας. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Καλό. Στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά κυμαίνεται η κίνηση στα ξενοδοχεία της Αλεξανδρούπολης στην περίοδο του Πάσχα. Η πληρότητα αγγίζει το 90% στις περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, ωστόσο την κατάσταση σώζουν οι Βούλγαροι επισκέπτες, οι οποίοι λόγω θρησκείας γιορτάζουν και αυτοί το Πάσχα μαζί με εμάς και έτσι καλύπτουν ένα κομμάτι της αγοράς το οποίο κάποτε καλυπτόταν από τους Έλληνες. Στο 85 με 90% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της Αλεξανδρούπολης ελάχιστες ημέρες πριν το Πάσχα. Πάντως, για ακόμα μία χρονιά, επισκέπτες επιλέγουν την πόλη για να περάσουν όμορφα αυτές τις ημέρες, απολαμβάνοντας την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη φιλοξενία και τη φυσική όμορφιά του τόπου. Τα τηλεφωνήματα και οι κρατήσεις μέσω διαδικτύου στα ξενοδοχεία πυκνώνουν και οι ξενοδόχοι βλέπουν πιο αισιόδοξα την όλη κατάσταση. Όμως, δεν παραβλέπουν το γεγονός ότι από την αγορά απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό ο Έλληνας που τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης και των αυξημένων προβλημάτων αδυνατεί να πάει διακοπές έστω και για λίγες ημέρες. Κατάσταση που οι ξενοδόχοι εύχονται συντόμως να αλλάξει γιατί όπως λένε χαρακτηριστικά ο Έλληνας έδινε άλλο τόνο στην τουριστική κινητικότητα. Η κίνηση την περίοδο του Πάσχα είναι λίγο πολύ στα περσινά επίπεδα. Έχουμε καλές πληρότητες, υψηλές πληρότητες. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι η κίνηση από πλευράς ελληνικής αγοράς παραμένει σχετικά χαμηλή. Περιμέναμε περισσότερα από την ελληνική αγορά. Δυστυχώς τα πράγματα
η οικονομία τέλος πάντων της χώρας μας δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι. Με αποτέλεσμα η κινητικότητα να μην είναι υψηλή όπως ήταν παλαιότερα χρόνια. Το σημαντικότερο για την περιοχή μας και το ευχάριστο είναι ότι έχουμε την αγορά της Βουλγαρίας που και αυτοί λόγω θρησκείας γιορτάζουν το Πάσχα όπως και εμείς. Οπότε ένα κομμάτι της αγοράς που ενδεχομένως να είχαμε από την ελληνική αγορά καλύπτεται από την βουλγάρικη αγορά. Βέβαια η διάθεση, η θέληση δική μας είναι πρωτίστως να έχουμε την ελληνική αγορά, γιατί δίνει άλλο τόνο, άλλη ψυχολογία, σηματοδοτεί άλλα πράγματα. Όμως θα πρέπει να το υποστούμε και αυτό, να το αντέξουμε και ευελπιστούμε φυσικά πάντα για το καλύτερο. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Κυρίες και κύριοι, όλο μας το πρόγραμμα μπορείτε να το παρακολουθείτε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.epilogies.tv. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ, χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, το Άγιο Φως να μας δώσει δύναμη, υγεία, χαρά και ευτυχία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Να είστε καλά. 550 χιλιόμετρα ο ΤΑΠ στην Ελλάδα. Τόσο μεγάλο έργο και να μην κρύβεται κάτι από πίσω. Άκουσα ότι πάνω από 3.000 άνθρωποι δουλεύουν στον ΤΑΠ. Πολύ καλό ακούγεται για να μην παίζει και κάτι άλλο. Λένε ότι θα καλυφθεί ολόκληρος από χώμα. Αλλά δεν μπορεί. Όλο και κάτι θα αφήσει. Τι είναι αυτό, μπαμπά? Είναι ο ΤΑΠ, παιδί μου. Ένας αγωγός που μεταφέρει φυσικό αέριο. Μια από τις πιο καθαρές πηγές ενέργειας. Αλλά να είσαι σίγουρος. Και από αυτό το έργο κάτι κρύβεται από πίσω. Πράγματι, κάτι κρύβεται από πίσω. Και όχι απλά κάτι, κρύβονται πολλά. Κρύβονται 33 ασθενοφόρα,
και 6 οχήματα πολιτικής προστασίας, 16 οχήματα καθαριότητας, 17 δασικά οχήματα και 15 εκχιονιστικά, που προσφέρει ο ΤΑΠ στις τοπικές κοινωνίες στο πλαίσιο ενός από τα μεγαλύτερα έργα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τη Βόρειο Ελλάδα, συνολικού ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί το καλό δεν κρύβεται. ΤΑΠ. Αγωγός καλής ενέργειας.